κυρίες και κύριοι, όπως βλέπετε και εσείς, σε αυτόν εδώ τον χώρο, έξω από τις εγκαταστάσεις του τηλεοπτικού σταθμού κανάλι 6Δέλτα, λίγο μετά τις 9 το βράδυ σήμερα, εντέχεται επίθεση ο Γενικός μας Διευθυντής, κύριος Γιώργος Κουτουλάκης. Τώρα μόλις ήρθε δεν δουλεύει. Και αυτό δεν είναι σίγουρο αν θα δουλέψει τώρα. Δεν ξέρω. Τον πήρα αληθιά και τον πήρα μόλις τώρα. Δεν ειδοποίησαν από τις ζήμες τώρα. Α, δεν το ξέρω με αυτό. Αν δεν δουλέψει θα βγει όπου. Αγαπητοί τηλεθεατές, έχουμε επανειλημμένως δεχτεί απειλητικά τηλεφωνήματα. Το κανάλι 67 έχει ζητήσει από το αρμόδιο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης να υπάρχει κάποια ασφάλεια, αλλά δυστυχώς δεν μπόρεσε η αστυνομία να έχει κάποιους φύλακες στο κανάλι 67. Σήμερα όμως είχαμε το τραγικό συμβάν να χτυπήσουν τον Γιώργο τον Κουτουλάκη, διευθυντή του καναλιού, και να τον τραυματίσουν πάνω σοβαρά. Σε λίγο θα ξέρουμε περισσότερα από το τι θα δείξει η αξονική τομογραφία και συγκεκριμένα πιο ειδικότερα το εγκεφαλογράφημα. Χαρακτηριστικά η τρομοκρατία έκαμε το θαύμα της. Ζητώ συγγνώμη καταρχάς για την αδυναμία να μιλήσω, γιατί οι φιλοφρονήσεις των κρατικών πολιτών βρήκανε πρακτική στο κανάλι 67. Δεν χτύπησαν το Κουτουλάκη, χτύπησαν τα μέσα ενημέρωσης, τη Δημοκρατία και την Ένωση Κέντρου. Ο δράστης και όλα που κατέβαινα από το ταξί να μπω στο κανάλι, χωρίς δεύτερη κουβέντα με χτύπησε, λέγοντάς μου ότι αυτή είναι η αρχή, θα σας κάψω, θα σας σκοτώσω και εσάς, το Λεβέδι και τα στελέχη σας. Νομίζω ότι μετά από την τηλεφωνική προπαγάνδα που γίνεται και τις υποκλοπές, τη βία και τις βρωμιές που γίνονται κάθε μέρα και τις σίγουρες, αυτό ήταν η επαρχή. Προτριών ημερών, μετά από καταιγισμό απειλών, έκανα έγγραφο στον Υπουργό και στον Υφυπουργό, τον κύριο Σαψάλη, για να μας φρουρήσουν και πάλι. Πιστεύω ότι από κάποιους οι οποίοι δεν κινδυνεύουν και που απασχολούν αστυνομικά όργανα τα οποία θα μπορούσαν στο 22% της Ένωσης Κέντρου και στην τηλεόραση του λαού να συμβάλλουν, διότι αν υπήρχε ένα αστυνομικό όργανο εκείνη τη στιγμή, τουλάχιστον θα πιάναμε τον. Προφανώς είναι πολιτικοί λόγοι. Λόγι του ότι εγώ διευθύνω το κανάλι 67, είμαι με τον Βασίλη Λεβέν και την Ένωση Κεντρών και μου έδωσαν σαφέστατα το μήνυμα ότι αυτό είναι αρχή. Εγώ έχουμε να πω όμως στον κόσμο πως ό,τι κι αν υφίσταμε βγαίνω δυνατότερος και μετά από αυτή την περιπέτεια θα είμαι πιο δυναμικός στο κανάλι. Όμως ας κρίνει ο λαός αν πράττει αυτή τη στιγμή ο αρμόδιος υπουργός και η συγκεκριμένη κυβέρνηση, το καθήκον της, προστατεύοντας πολίτες και πολιτικά πρόσωπα. Πάμε τώρα η εθνογραφία και μετά συνεχίζεται. Πάμε.
Πάντως, με πολύ λίγα περιστατικά, η ολιγορία του υπεύθυνου προσωπικού εδώ του νοσοκομείου έχει βάλει το χέρι της. Δυστυχώς, από τις 9 και μισή περίπου που είναι εδώ ο κ. Κουτουλάκης, παραμένει στους διαδρόμους. Η ώρα τώρα είναι 11 και 4. Έχουν περάσει 2 και πλέον ώρες και δυστυχώς ακόμα δεν έχει γίνει καμιά ιατρική επέμβαση. Συμβάν, πρόκειται για εγκληματική ενέργεια παρακρατικών στοιχείων. Προδημέρου είχα την τιμή να επισκεφθώ τον κύριο Υπουργό Δημόσιας Τάξης, τον κύριο Σαψάλη, να του εξηγήσω ότι η κατάσταση έχει γίνει αφόρητη. Δεν είναι μόνο η άνοδος της Ένωσης Κεντρών που δημιουργεί τέτοιες καταστάσεις, είναι το παρακράτος. Τα τηλέφωνα παρακολουθούνται, οι τραμποκισμοί δίνουν και παίρνουν, 17 Νοέμβρη δεν έχει βρεθεί καθόλου. Η χώρα είναι ακυβέρνητη. Η χώρα είναι ακυβέρνητη, αλλά αυτή η σημερινή είναι η πρώτη μου, έγινε και στην Πάτρα επίθεση με πέτρες. Μας λύσανε τα μπουλόνια. Επιτέλους, τι θέλει ο Μητσοτάκης, λέει. Θέλει 80 στη φύλακα ο Μητσοτάκης, θέλει 60 ο Παπανδρέου, να ζήσουν οι 80ρδες και να πεθάνουν οι 40ρδες. Ο ελληνικός λαός πρέπει να καταλάβει ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια πρώτου μεγέθους, όμοια της οποίας δεν έχει ξαναγίνει. Επιτέλους, αυτός ο άνθρωπος διώχθηκε και κακοποιήθηκε γιατί θέλανε το λεβέντι. Ας ερχόντουσαν σε μένα οι παλιά άνθρωποι. Εγώ θα πω μονάχα προϊόντα ότι να μην βρεθεί μπροστά μου αυτός. Γιατί αφού ο Μητσοτάκης και ο Παπανδρέου δεν καταλαβαίνουν ότι οι πολίτες, τα κόμματα, τα άλλα και εσείς προσωπικά κάνετε τίμιο αγώνα, θα αναγκαστούμε να κάνουμε μόνοι μας αυτό που πρέπει. Αυτή ήταν μια πισόπλατη, μια άναντρη επίθεση, την οποία δεν περίμενε ο ίδιος. Ήταν προμελετημένη, γιατί απλούστατα περίμεναν τον φωνιά, γιατί για δολοφονική επίθεση ομιλώ. Ήταν προσχεδιασμένα τα χτυπήματα στο κεφάλι μου και στο πρόσωπο και σε ένα σημείο που εγώ δεν περίμενα ότι υπήρχε τέτοια παλιανθρωπιά, τέτοιο μίσος, τέτοια κακία εναντίον σας. Ήταν σαφέστατο το μήνυμα. Αυτό, τρέχοντας τα σίδηλα να μπει στο αυτοκίνητο να φύγει, μου είπε. Αυτό είναι το πρώτο μήνυμα για το Λεβέντι. Εγώ θα επανέλθω στην τηλεόραση δυναμικότερος εντός της ημέρας και ουέ και αλίμονο στους παράνομους. Δεν υπάρχει θέμα. Παίρνω εσάς, δεν παίρνω εσάς. Υπάρχει νομικό θέμα. Δεν υπάρχει νομικό θέμα. Νομικά θέματα. Όχι. Δεν υπάρχει θέμα. Δεν ξέρεις. Αυτό το παιδί. Είμασταν μαζί. Πραγματικά ήταν. Δεν τον προσεξάρε καιρό, γιατί αν είσαι λοιπόν και μίλησε το άλλο παιδί αυτό που σε περίμενε. Μέρωσαν οι γιατροί εδώ του Αγίου Σάβα. Δεν λειτουργεί ο τομογράφος του Αγίου Σάβα και πρέπει να μεταφερθεί στον Ερυθρό οπωσδήποτε. Είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση ο κύριος Κουτουλάκης. Έχει υποστεί όλη η μύτη του και το διάφραγμα κάταγμα. Το μάτι του έχει πολύ σοβαρή κάκωση. Το μάτι του ίσως το χάσει. Είναι πολύ σοβαρή η κατάσταση. Καθώς επίσης και η Γνάθος έχει υποστεί πολυκαταγμικό, πολλά κατάγματα. Είναι η σαθλία κατάσταση, δεν ξέρω ποια θα είναι η έκβαση της υπόθεσης αυτής, δεν μπορώ να καταλάβω.
I know.